Από τα κεντρικά στούντιο της DR Τηλεόρασης είναι τα γεγονότα με την Αλεξία Δρίτσα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Με τον τίτλο «Αυτό το χωράφι είναι η επιχείρησή σου» πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Ναύπλιο το Ευρωπαϊκό Συνέδριο που έγινε υπό την αιγίδα του προγράμματος Διαβίου Μάθηση και της Περιφέρειας Πελοποννήσου και όπου αναπτύχθηκαν από ειδικούς επιστήμονες θέματα βασικών αρχών αγροτικής επιχειρηματικότητας, θέματα marketing, αγροτουρισμού, γυναικείας επιχειρηματικότητας, ενώ παρουσιάστηκαν και περιπτώσεις αγροτικής επιτυχίας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας Θάσος Χειριδόπουλος, ο Σίκο Δεσπότης, χαιρέτησε την εκδήλωση και τόνισε τη σοβαρότητα του συνεδρίου. Συνέδρια σαν και αυτό, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε σοβαρά, ίσως και με τη δικιά μας βοήθεια της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για να αναπτύξουμε ένα τέτοιο μεγάλο συνέδριο σχετικά με την αγροτική επιχειρηματικότητα. Μέσα στα πλαίσια τόσο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού όσο και του σχεδιασμού που η χώρα κάνει για την ανάπτυξη των τοπικών προϊόντων. Κυρίες και κύριοι, η κρίση η οποία έχει χτυπήσει τη χώρα μας έχει ελάχιστα, ευχάριστα και ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Ένα από αυτά, εμείς εδώ στην Πελοπόννησο και ιδιαίτερα στην Περιφερειακή Ενότητα της Αργολίδας το βιώνουμε καθημερινά, είναι η στροφή όλο και περισσότερων νέων ανθρώπων στην αγροτική παραγωγή, η επιστροφή στη γη τους, με λίγα λόγια, που εδώ και αρκετά χρόνια, και αυτό τα στοιχεία, ναι μεν διάβασα στο Φυλάδιο ότι έχουμε μία μείωση του αγροτικού εισοδήματος κατά 5% και μία μείωση, μία συρρήκνωση του αγροτικού πληθυσμού κατά 4%, αυτό σε ορισμένες περιοχές, γιατί πλέον η Ελλάδα βρίσκεται στον δρόμο της Ευρώπης, δεν έχει την ίδια ανάπτυξη από περιφέρεια σε περιφέρεια, ούτε τους ίδιους ρυθμούς είναι δυνατόν να έχει από εδώ και πέρα από περιφέρεια σε περιφέρεια. Λοιπόν, στην περιφέρεια Πελοποννήσου, τα στοιχεία που τουλάχιστον δίνουν οι υπηρεσίες μας είναι ενθαρρυντικά. Λέμε ότι αυξάνεται το ποσοστό των νέων ανθρώπων που επιστρέφουν στη γη και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί ειδικά η Πελοπόννησος είχε γυρασμένο αγροτικό πληθυσμό. Κάτι το οποίο ανατρέπεται τα δύο τελευταία χρόνια. Εδώ στην Αργολίδα, να το πω λαϊκά, δεν υπάρχει ούτε μέτρο το οποίο είναι ακαλλιέργητο. Πολλά χωράφια τα οποία ήταν παρατημένα όλα αυτά τα χρόνια γιατί αναζητούσαν άλλες ευκαιρίες αλλού, ίσως δήθεν πιο προσοδοφόρες, οι οποίες όμως είχαν σύντομη ημερομηνία λήξης, πλέον καλλιεργούνται όλα. Και το σημαντικότερο όλων, καλλιεργούνται από νέους ανθρώπους, οι οποίοι αναζητούν νέες προοπτικές, ψάχνουν νέες καλλιέργειες και ζητούν τη βοήθειά μας. Εδώ λοιπόν ξεκινάει το συνέδριο. Συνέδριο σαν γι' αυτό εργαλεία, σαν αυτό που χρησιμοποιεί το Διαβίω Μάθησης, που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που εσχάτως χρησιμοποιούμε και εμείς, μιας και το Europe Direct είναι ένα γραφείο το οποίο υποστηρίζει η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το γραφείο του Europe Direct εδώ είναι το μοναδικό στην Πελοποννήσου, έχει κάνει μια σημαντική δουλειά πάνω σε αυτό, στην ενημέρωση και στην πληροφόρηση των πολιτών γύρω από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, άρα και αυτού που ήδη σήμερα συζητάμε. Εμείς λοιπόν, σαν αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να δούμε το πώς θα υποστηρίξουμε αυτούς τους νέους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται εδώ. Και επειδή ο λαός μας, όλοι μας από λόγια έχουμε χορτάσει, θα πρέπει να είμαστε πραγματιστές. Θα πρέπει να πούμε συγκεκριμένα πράγματα. Εμείς λοιπόν έχουμε τα τρία τελευταία χρόνια αναπτύξει ένα ισχυρότατο πρόγραμμα σαν Περιφέρεια Πελοποννήσου ανάδειξης της τοπικής παραγωγής. Συμμετέχουμε, κάτι που δεν γινόταν παλιότερα, στις μεγαλύτερες εκθέσεις στο εξωτερικό ανάδειξης προϊόντων. Προβάλλουμε την τοπική καινοτομία πάνω στην αγροτική παραγωγή σε αυτές τις εκθέσεις και όχι μόνο. Είμαστε έτοιμοι για το καλάθι της νοικοκυράς, το Υπουργείο δεν ξέρω αν είναι. Και λέω το καλάθι της νοικοκυράς γιατί το καλάθι των αγροτικών προϊόντων είναι πραγματικά το καλάθι της νοικοκυράς. Και δυστυχώς είναι ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε πολύ φιλόδοξο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Εμείς είμαστε έτοιμοι εδώ και 2 χρόνια περίπου. Αλλά δυστυχώς δεν προχωράει η ανάδειξη του προγράμματος αυτού. Και βεβαίως το σημαντικότερο είναι το να υποστηρίξουν τους αυτούς τους ανθρώπους δίνοντας τους γνώση. Το Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα «Αυτό το χωράφι είναι η επιχείρησή σου» αποτέλεσε μια ευκαιρία στην ενημέρωση και πληροφόρηση για τη μάθηση των συμμετοχόντων αναφορικά με τις πρακτικές και έργα που ενισχύουν τις επιχειρηματικές δεξιότητες και ικανότητες των Ελλήνων και των Ευρωπαίων αγροτών. Το ιδιαίτερο ουσιαστικό συνέδριο παρουσιάστηκε στο Ναύπλιο και οι διοργανωτές ενημέρωσαν τους πολλούς παρευρισκόμενους αγρότες και μη για τις αποτελεσματικές αγροεπιχειρηματικές πρακτικές και μάλιστα τη 15η Οκτωβρίου που είναι η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας αγρότησης. Αυτό το συνέδριο διοργανώνεται για να μάθουν περισσότερα οι άνθρωποι του μόχθου, οι άνθρωποι της γης, οι άνθρωποι αγρότες για το πώς μπορούν καλύτερα να κάνουν αυτή τη δουλειά, την οποία
παλιά την είχαμε υποτιμήσει. Πέρασε από ένα στάδιο δηλαδή γενικότερης κοινωνικής απαξίας, αλλά που σήμερα φαίνεται ότι είναι από τα βασικότερα στοιχεία για την ανάκαμψη που όλοι ποθούμε. Αποδεικνύεται ότι η αγροτική οικονομία είναι η πρώτη η οποία δίνει έσοδα καθαρά στις χώρες της Ευρώπης, που κάνει εξαγωγές και που σε αυτήν πια πρέπει να ποντάρουμε, επίσης και με τις άλλες βέβαια, αλλά να την ξαναβάλουμε στην πρώτη γραμμή για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η πολυπόθητη ανάκαμψη στην Ευρώπη. Αυτό που είπαμε εμείς, καλέσαμε και τον κόσμο που είναι εδώ και που μαθαίνει να κάνει καλύτερα την αγροτική του δουλειά, ότι πρέπει να ενημερώνεται και σαν Ευρωπαίος πολίτης, όλοι είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες, εισάξιοι, ισότιμοι, και πρέπει να βγούμε μπροστά και να διεκδικήσουμε μια Ευρώπη όπως πρέπει να είναι, μια Ευρώπη διαφορετική. Αυτό το συνέδριο διαφέρει από το γεγονός ότι ο κόσμος έρχεται να μάθει. Δεν έρχεται απλώς να ακούσει κόσμο να μιλάει. Άρα τι έχουμε κάνει, έχουμε βάλει δύο θεματικές. Η μία είναι ότι θα μπουν σε εργαστήρια και θα μάθουν πώς να τυποποιήσουν, πώς να κάνουν marketing, πώς να κάνουν branding των προϊόντων. Ποιες είναι οι βασικές αρχές της επιχειρηματικότητας, άρα να φύγουν με γνώση. Και σε δεύτερο επίπεδο έχουμε κάποια επιτυχημένα μοντέλα ανθρώπων οι οποίοι θα μιλήσουν και θα μοιραστούν την ιστορία τους, πώς τα κατάφεραν και πού έχουν φτάσει, μπας και κάποιοι πάρουμε ιδέες και εμπνευστούμε και ενθαρρυνθούμε και από αυτό. Αυτή είναι η λογική. Είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση και το λέω εντελώς ειλικρινά, δεν είναι μια συνάντηση όπου γίνεται μια απλή ανταλλαγή απόψεων. Έχει μια μαθησιακή αξία. Διότι ακριβώς το μαρτυρά και η σύνθεση του πληθυσμού, πολλοί νέοι αγρότες, πολλά νέα παιδιά, νέες γυναίκες που ασχολούνται με τη γη, θέλουν να ασχοληθούν με τη γη ή έχουν εκμεταλλεύσεις γεωρικές, τις οποίες θέλουν να εξελίξουν και να βελτιώσουν. Είναι λοιπόν μια πολύ σημαντική συνάθρηση εδώ σήμερα στο Ναύπλιο, διότι ακριβώς ανταλλάσσονται καλές πρακτικές. Δηλαδή εφαρμοσμένα σχέδια σε άλλες περιοχές ή σε άλλες χώρες της Ευρώπης, που αποδεδειγμένα έχουν λειτουργήσει, έχουν πάει καλά δηλαδή. Είναι μια σπάνια ευκαιρία να πάρουμε ιδέες, ακόμα και εμείς που ήρθαμε για να μιλήσουμε και να μεταφέρουμε κάποιες εμπειρίες και κάποια γνώση στον τομέα. Είναι για όλους μας χρησιμό και ιδιαίτερα για τους ανθρώπους που δουλεύουν πάνω στη γη. Είναι λοιπόν μια σπάνια ευκαιρία και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από την προσέλευση και από τη σύνθεση του κόσμου που είναι εδώ σήμερα, διότι μπορεί να είναι μια συνάντηση πάρα πολύ παραγωγική. Με την υποστήριξη του Europe Direct Ναυπλίου, πραγματοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ενημέρωσης των Αγροτών Farsam στο ξενοδοχείο Αμαλίας στο Ναύπλιο. Με την ευκαιρία αυτή, η υπεύθυνη του γραφείου τύπου του Europe Direct στην περιφέρεια Πελοποννήσου, Άννα Μαντά, μίλησε για τη συνεργασία του κέντρου με τους πολίτες στο αγροτικό θέμα, αλλά και στις επερχόμενες ευρωεκλογές τον Μάιο του 2014. Πραγματικά ένα πρωτοποριακό συνέδριο και γι' αυτό είχε και μεγάλη ανταπόκριση, όπως βλέπετε, κατάμεστη αίθουσα από νέους και νέες που ευελπιστούν να βρουν μια διέξοδο με την αγροτική επιχειρηματικότητα. Το Europe Direct είναι συνεργάτης, βοηθός, θα συνδιοργανώσει και άλλες παρόμοιες δράσεις που ενδιαφέρουν τον κόσμο και κυρίως θα ανοίξει τη συζήτηση για τις ευρωπαϊκές εκλογές, οι οποίες είναι τον Μάιο του 2014. Θα προσπαθήσουμε το Europe Direct να κάνει συμμέτοχο τον πολίτη σε αυτή τη διαδικασία, γιατί πιστεύουμε ότι χρειάζεται την ενημέρωση και την γνώση από τους, ήδη από τους νέους, τους που θα είναι πρώτη φορά ψηφοφόροι, και το Europe Direct της Πελοποννήσου ευελπιστεί να παίξει αυτό το ρόλο. Και ελπίζουμε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να έχουν ένα πολύ ουσιαστικό ρόλο, όχι απλώς διαφήμισης, αλλά σύμπραξης προς το σκοπό αυτό. Με τη συμφωνία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπλίου, του Δήμου Ναυπλίων και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μετά από τη συζήτηση του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο, η κατασκευή της Μαρίνας Ναυπλίου θα γίνει με προκήρυξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Τώρα το θέμα βρίσκεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και αναμένεται η έγκριση αυτού του μοντέλου κατασκευής της Μαρίνας, οπότε θα είναι ένα ουσιαστικό αναπτυξιακό εργαλείο για κρουαζιέρες, όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας Τάσος Χεβιδόπουλος. Μετά από μια συμφωνία την οποία κάναμε με το Δήμο Ναυπλίου και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, προχωράμε στην προκήρυξη ΣΔΙΤ για την υπόθεση της Μαρίνας του Ναυπλίου, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία ΣΔΙΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης. Θα περάσει από Διευρυντική Επιτροπή να οριστεί ως έργο ΣΔΙΤ και αμέσως μετά θα βγουν οι αναγκαίοι διαγωνισμοί που χρειάζονται για την ολοκλήρωση του έργου αυτού.
Πρέπει να πούμε ότι η Μαρίνα του Ναυπλίου είναι μια χωροθετημένη μαρίνα από το 2009 και πλέον με αυτόν τον τρόπο, στο οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι υπάρχει σύμπραξη κεφαλαίων τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, μπαίνει στην φάση της ανάπτυξης και της δημιουργίας, προκειμένου το λιμάνι του Ναυπλίου μαζί με τα έργα τα οποία έχουμε ήδη πει μεγάλου αριθμού επισκεπτών μέσα από το χώρο της κουραζέρας, και η Μαρίνα συμπληρώνει αυτό το πράγμα μέσα από το χώρο του γιότινγκ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι αυτά τα δύο έργα λαμβάνουν χώρα στον Ναύπλιο, κάνοντας μια μεγάλη στροφή προς τον τουρισμό, δημιουργώντας ουσιαστικά τις αναγκαίες υποδομές που χρειάζεται το Ναύπλιο για να υποδεχθεί το χώρο της κουραζέρας. Για τα πολλά δισεπειλήτα προβλήματα των νέων αγροτών μίλησε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης, κ. Βασιλόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι η κρίση για τους αγρότες δεν είναι τωρινή αλλά μακροχρόνια, και ζήτησε τη στήριξη των τοπικών περιφερειών για να τα καταφέρουν οι αγρότες να δώσουν αξία στο προϊόν τους. Εμείς οι νέοι επιχειρηματίες αγρότες, σήμερα που βρούμε στο αγροτικό κομμάτι, στο φάσμα του αγροτικού κομματιού, στην παραγωγή, τυποποίηση και την εμπορία και το μάρκετινγκ, αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα. Καθημερινά τα προβλήματά μας είναι αρκετά, τα οποία είναι και δύσκολα κιόλας, διότι είναι έτσι το ανάγλυφο της εργασίας μας. Εμείς βέλεμε στο κράτος και στο κάθε Υπουργείο όλα αυτά που αναδεικνύει Farm Market, Farms Apps και διάφορα άλλα πράγματα. Εμείς λέμε ότι θέλουμε την στήριξη των τοπικών περιφερειών αλλά και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και γενικότερα της Ευρώπης στα προβλήματα της καθημερινότητας, δηλαδή το πώς δίνουμε αξία στο προϊόν μας. Για να δώσουμε αξία στο προϊόν μας πρέπει να βοηθηθούμε στα θέματα όπως των υπηρεσιών, που δεν μπορούμε εύκολα να τυποποιήσουμε το προϊόν μας, δεν μπορούμε να φτιάξουμε εύκολα οργανώσεις για να μπορέσουμε συλλογικά να προωθήσουμε τα προϊόντα μας, αλλά και τα πιο σοβαρά καθημερινά προβλήματα όπως η αλλαγή των καιρικών συνθήκων, όλες αυτές οι αλλαγές που γενικότερα που έχουν αλλάξει στον αγροτικό τομέα. Εκεί καθημερινά πρέπει να δώσουμε το βάρος μας, και γι' αυτό και εμείς, η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών, με τις τοπικές ενώσεις των νέων αγροτών, αλλά τους νέους αγρότες που αποτελούν τα όργανά μας, να μπορέσουμε δυναμικά μέσα από τις θέσεις μας αλλά και μέσα με πράξεις καθημερινά να λύνουμε τα προβλήματα. Υπάρχει δυσκολία σήμερα με την οικονομική κρίση των αγρότων. Κοιτάξτε, εμείς οι αγρότες, οι νέοι επιχειρηματίες αγρότες αλλά και γενικότερα οι αγρότες, την κρίση την ξέραμε από πριν. Εμείς την κρίση την περνούσαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ξέρουμε από την κρίση, αλλά όμως το πρόβλημά μας τώρα δεν είναι μόνο ότι είναι το δικό μας το πρόβλημα των αγροτών και αν τη βιώνουμε ή δεν τη βιώνουμε. Το πρόβλημα είναι και των υπόλοιπων που συνεργαζόμαστε καθημερινά, τους καταναλωτές που ζορίζονται, δεν μπορούν να αγοράσουν τα προϊόντα τους, και γενικότερα όλες οι τάξεις που έχουν σχέση με τον αγροτικό τομέα. Διότι χωρίς αγροτικό τομέα δεν μπορεί να συνυπάρξουν και άλλες τάξεις. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη το απόγευμα και το Σάββατο το πρωί στην αίθουσα της Παιδικής Βιβλιοθήκης στο Άργο, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Προέδρου του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών των Δεσμών Αίματος, Δημήτρη Σελή, ο οποίος κάλεσε όλους όσους είναι υγιείς να συμμετάσχουν. Ο κύριος Σελής δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην 26η Αμφικτιονία που πραγματοποιήθηκε 4, 5 και 6 Οκτωβρίου στην Καλαμάτα, που τη διοργάνωσε η Ομοσπονδία Εθελοντών Αιμοδοτών Ελλάδος με στόχο την κάλυψη κατά 100% σε αίμα στη χώρα μας. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αργολίδας, Δεσμοί Αίματος, αυτήν την εβδομάδα, αύριο Τετάρτη από τις 16 Οκτωβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8.30 το βράδυ, και το Σάββατο 19 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 1.30 το μεσημέρι, θα βρίσκεται στην Παιδική Δημοτική Βιβλιοθήκη στο Άργο, στο πάρκο του Μπόνι. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι για τη διευκόλυνση των αιμοδοτών και όσους εμπλακούν σε αυτή την προσπάθεια, έχει παραχωρηθεί το πάρκι του Ειρηνοδικείου Άργους, το οποίο βρίσκεται είσοδος είναι επί της Καποδιστρίου, ακριβώς απέναντι στη βιβλιοθήκη. Θα είναι ανοιχτό αύριο το απόγευμα και το Σάββατο το πρωί για τη διευκόλυνση όσων των εθελοντών και όσων εμπλακούν στην εθελοντική αιμοδοσία. Ο Σύλλογος μας συμμετείχε στην 26η Αμφικτιονία με δύο συνέδρους, η οποία πραγματοποιήθηκε 4, 5 και 6 Οκτωβρίου. Εκεί τα μηνύματα ήταν πάρα πολλά. Ένα θετικό μήνυμα που πρέπει να το πούμε είναι ότι μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι στην Ελλάδα το εθελοντικό προσφερόμενο αίμα ήταν από το 47% του πληθυσμού. Αυτή τη στιγμή έχει πάει στο 51%. Είναι μια κοινή προσπάθεια που γίνεται από όλους τους συλλόγους, μια προσπάθεια που γίνεται από τα τμήματα αιμοδοσίας των νοσοκομείων.
για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό που είναι όλη η Ευρώπη, στο 100% το θελοντικά προσφερόμενο, το οποίο όλοι γνωρίζουμε ότι είναι το πιο ασφαλές που υπάρχει. Πώς λεγόταν το συνέδριο? Ήταν 26η Αμφικτιονία. Είναι συνέδριο το οποίο πραγματοποιεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών και είναι για τα μέλη του Συλλόγου και είναι ανοιχτή συνεδρία. Μπορούν να συμμετέχουν όποιοι θέλουν. Κάνουμε μία προσπάθεια, θα καταθέσουμε φάκελο το 2014, να μπορέσουμε να την πραγματοποιήσουμε στην περιοχή μας το 2015. Είναι πολύ σημαντικό και για μας, αλλά και για την περιοχή να πραγματοποιείτε τέτοια συνέδρια, εσείς γνωρίζετε καλύτερα. Σαφέστατα. Θα ήθελα να καλέσω όλους τους εθελοντές αιμοδότες να έρθουν κοντά μας αυτή την εβδομάδα, να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Η ανάγκη στο καλοκαίρι ήταν πάρα πολύ μεγάλη, σας ακούσαμε από πάρα πολλά ατυχήματα. Χρειάζεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή τη στήριξη σε όποιον άνθρωπο είναι υγιή. Χρειάζεται ο πάσχοντας συνάνθρωπος την υποστήριξη του υγιή συνανθρώπου του. Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια, προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Επίσης θα ήθελα να καλέσω και είναι σημαντικό να έρθουν και να γίνονται εθελοντές αιμοδότες συστηματικοί πλέον οι άνθρωποι που πηγαίνουν στο νοσοκομείο και δίνουν αίμα για μια φορά, για ένα συγκεκριμένο ασθενή και μετά δεν ξαναπάνε. Αντιλαμβανόμαστε τα κοινωνικά προβλήματα που υπάρχουν, αντιλαμβανόμαστε το χρόνο πίεσης, αντιλαμβανόμαστε όλα αυτά που... γιατί ό,τι βιώνουμε εμείς, αλλά ό,τι βιώνουμε εμείς αντιλαμβάνεστε ότι τα βιώνουν και οι ασθενείς. Θεωρώ ότι δεν αξίζει αυτά τα 10 λεπτά να τα στερήσουμε, ούτε να γινόμαστε γραφικοί και συνέχεια να λέμε 10 λεπτά χρόνος είναι 10 λεπτά χρόνος, είναι πραγματικά 10 λεπτά. Αλλά αν κάποιος γίνει συστηματικός, θεωρώ ότι μπαίνει μέσα στον τρόπο ζωής του, στον τρόπο λειτουργίας της ζωής του, όπως έχει μια καθημερινότητα να πάει να δει ένα αγώνα ποδοσφαίρου, έτσι θεωρώ έστω 1-2 φορές το χρόνο που να μπορέσει να δώσει αίμα για να βοηθήσει έναν συνάνθρωπο. Ο σύλλογός μας μέχρι τώρα, είναι δεύτερη συνεχόμενη ολόκληρη χρονιά, μέχρι τώρα έχει υπερβεί κατά πολύ τις προσδοκίες μας. Έχουμε περάσει τις περσινές καλύψεις που έχουμε κάνει, τις ανάγκες, και έχουμε ακόμα να πραγματοποιήσουμε άλλες 6 εθελοντικές αιμοδοσίες. Θεωρώ ότι θα ανέβουμε πολύ ψηλότερα από ό,τι περιμέναμε και ελπίζουμε τα επόμενα 2 χρόνια να έχουμε ξεπεράσει και τον αριθμό των 1.000 μονάδων, που είναι ο στόχος μας σαν πρώτη βάση, και δεν θα σταματήσουμε εκεί. Για μια τελευταία φορά να ήθελα να καλέσω όλους τους συμπολίτες μας και τους εθελοντές και αυτούς που πάνε και δίνουν έστω μία φορά και δεν ξαναπάνε, ενώ παραμένουν να είναι πολίτες υγιείς και έχουν αυτό το χάρισμα. Να έρθουν αύριο Τετάρτη από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8.30 το βράδυ και το Σάββατο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 1.30 στην Παιδική Νεανική Δημοτική Βιβλιοθήκη στο πάρκο του Μπόνι στο Άργος. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί. Όπερα. Όπερα. Υπό νέα διεύθυνση. Όπερα. Τώρα που ο χρυσός συμφέρει, άμεσα μετρητά στο χέρι. Golden Deals, ένα χειροδανιστήριο Πελοποννήσου σε Άργος, Τρίπολη, Ναύπλιο. Αγορά χρυσαφικών και δάνεια με ενέχειρο χρυσά κοσμήματα. Άμεση εκτίμηση και πληρωμή της μετρητής στην υψηλότερη τιμή με την εγγύηση και την αξιοπιστία μιας μεγάλης εταιρείας με κρατική άδεια. Ενεχειροδανιστήριο Άργους, πλατεία Λαϊκής Αγοράς, δεύτερος όροφος. Ενεχειροδανιστήριο Τρίπολης, πλατεία Πετρινού, πρώτος όροφος. Ενεχειροδανιστήριο Ναυπλίου, Άργους και Χρυσοστόμου Σμύρνης 1, στάση Θανάσενας.
πρώτος όροφος και στο www.goldendeals.gr. Golden Deals, ένα χειροδανιστήριο Πελοποννήσου. Άμεσα, γρήγορα και απλά, εμπιστοσύνη, ασφάλεια, σιγουριά. Πλακάκια, είδη υγιεινής, κλιματισμός, καλοριφέρ, ενεργειακά τζάκια, αδυσόγια κουμής. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας. Οι καλύτερες λύσεις σε χρώματα, σχέδια και τιμές χοντρικής για όλους. Άριστη ποιότητα, άμεση παράδοση. Μελέτη και κατασκευή του χώρου σας. Αδυσόγια κουμής στη Νέα Κύο. Έπιπλα κουζίνας, ηλεκτρικές συσκευές και απορροφητήρες της εταιρείας Πυραμής. Ηλιακός θερμοσύφωνας νέας τεχνολογίας από την AST Solar Industry. Μοναδική σχεδίαση και υψηλή απόδοση. Οικολογικός και οικονομικός, δεν απαιτεί επίσκεψη τεχνικού και συμπλήρωση αντιψυκτικού. Αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες έως μείον 60 βαθμούς και 10 έτη εγγύηση. Αδυσόγια κουμής. Καλοριφέρ με ξύλα, ενεργειακά τζάκια, σόμπες ξύλο. Ζεσταίνετε το χώρο σας οικολογικά, χωρίς ρήπους, με οικονομία 50%. Άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Αδυσόγια κουμής στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 27510-51586. Και τώρα διαθέτουμε πέλετ για σόμπες και καλοριφέρ. Ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Κορινθίας Γιώργος Κωστήρης μίλησε για την αγορά ακινήτων. Ο κύριος Κωστήρης τόνισε ότι μειώθηκε η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα μέσα σε ένα χρόνο, ενώ παρατηρήθηκε πτώση 90% στις οικοδομικές άδειες στην Κορινθία. Αρχές Σεπτεμβρίου έχει ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου για την υποδοχή των νέων αιτήσεων για την ένταξη στον καινούριο πια νόμο, το 4178. Να πούμε για άλλη μια φορά ότι ο προηγούμενος νόμος, ο 4014, που ίσχυε μέχρι το Μάιο του 2013, τηρήθηκε αντισυνταγματικός και γι' αυτόν τον λόγο να θυμίσω ότι και όσοι ιδιοκτήτες οικοδομών με αυθαιρεσίες είχαν ενταχθεί στον προηγούμενο νόμο, πρέπει να ενταχθούν στον καινούριο νόμο 4178, γιατί έχουν πρόβλημα λόγω αντισυνταγματικότητας με τον προηγούμενο νόμο. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχουν ανακοινωθεί από το ΙΠΕΧΟΔΕ, από την εφαρμογή του νόμου, δηλαδή από τις 2 Ενάτου, από τότε που άνοιξε το σύστημα, μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 30.000 ηλεκτρονικές αιτήσεις. Οι 2.500 περίπου είναι σε φάση ολοκληρωμένης υπαγωγής, έχει ολοκληρωθεί δηλαδή η ένταξη, έχει κλείσει ο ηλεκτρονικός φάκελος. Οι υπόλοιπες 22.000 είναι σε επεξεργασία. Και οι υπόλοιπες είναι απλά αίτηση, οι υπόλοιπες 5-6.000 είναι απλά σε μορφή αίτηση ακόμα. Όσοι δηλαδή είχαν περάσει, είχαν νομοποιήσει το αθαίρετό τους με τον προηγούμενο νόμο, πρέπει να μπουν ξανά στη διαδικασία και υπάρχει κάποιο κόστος γι' αυτό? Επειδή δημοσιεύτηκε η απόφαση τον Αύγουστο από την Ολομέλεια, από το Συμβούλιο της Επικρατείας, και κρίθηκε αντισυνταγματικός ο νόμος, θα έχουν πρόβλημα βέβαια. Πρέπει δηλαδή επιβάλλεται να ενταχθούν στον καινούριο νόμο. Τώρα, το κόστος, η ένταξη αυτή από τον παλιό στον καινούριο νόμο γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του μηχανικού που υπέβαλε τον πρώτο φάκελο, τον πρώτο ηλεκτρονικό φάκελο. Το κόστος δεν θεωρώ θα είναι ιδιαίτερα υψηλό, εξαρτάται από τον μηχανικό. Τι γίνεται στην Κορινθία, κύριε Πρόεδρε, πάμε εδώ στα δικά μας, πόσο είναι η μείωση και πόσο είναι, σε πότε ποσοστό είναι τα απόλυτα, στις πίδια ήταν νίκες? Κοιτάξτε, η Κορινθία αποτελεί και αυτή ένα τμήμα της Ελλάδος. Θα ήταν παράλογο να υπήρχε εξαίρεση για την Κορινθία. Η δραστηριότητα η οικοδομική από τα τελευταία 3 χρόνια που άρχισε η μεγάλη πτώση, ας πούμε, στην οικοδομή μέχρι σήμερα, χωρίς καμία δόση υπερβολής με επίσημα στοιχεία, υπάρχει μια μείωση της τάξης άνω των 90%. Άνω των 90% στις οικοδομικές άδειες. Αν λάβουμε υπόψη ότι και το 10% των οικοδομικών αδειών αφορά όχι καινούργιες οικοδομές, αφορά δηλαδή κάποιες επισκευές, αναθεωρήσεις, δεν αφορά καινούργιες οικοδομές, οι καινούργιες οικοδομές, η πτώση είναι πάνω από 95%. Άλλωστε το βλέπουμε και οι ίδιοι. Κάποτε και σηκωνόμαστε και το πρωί και βλέπαμε τις μπετονιέρες, τις πρέσες πηγαίνανε στη δουλειά τους. Τώρα βλέπουμε μία μπετονιέρα στον δρόμο, το έχω ξαναπεί, και κοιτάμε να δούμε πού πάει, ποιος είναι ο τυχερός που θα ρίξει και μπετά. Και καταντήσαμε στο σημείο αυτό. Και δεν το λέω, για να υπερασπιστώ και να προασπίσω το, με την κακή έννοια τα συμφέροντα του κλάδου των μηχανικών. Το έχουμε ξαναπεί και το ξέρουμε όλοι. Η οικοδομή είναι μια μηχανή εσωτερικής καύσης. Κινεί την οικονομία εσωτερικά. Γύρω από την οικοδομή
Υπάρχουν πολλά επαγγέλματα, πάνω από 80 επαγγέλματα. Δουλεύει χιλιάδες κόσμος. Και έρχονται και εκλογές του συλλόγου. Και να πω για τους συναδέλφους, έχουν ενημερωθεί μέσω email, θα ξαναενημερωθούν όμως ότι 24 Νοεμβρίου έχουμε τις εκλογές στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Καλό είναι να συμμετέχουν όλοι οι συνάδελφοι, τότε είμαστε εμείς. Δεν είναι κάτι απρόσωπο, τότε είμαστε όλοι οι μηχανικοί, είμαστε εμείς. Η ζωή μετά τη ζωή είναι το θέμα που θα αναπτύξει ο συλλογιότατος Αγιορείτης Μοναχός Πατήρ Νίκων την Τετάρτη το απόγευμα στην εξαιρετική πραγματικά αίθουσα εκδηλώσεων του Ιερού Προσκυνήματος Αγίου Ιγνατίου Ζόγκα Ελληνικού. Ο γραμματέας του Ιερού Προσκυνήματος Γιάννης Τζαβέλας κάλεσε τον κόσμο να συμμετάσχει στην εκδήλωση, ενώ προς διευκόλυνση της μεταφοράς των πιστών στο Ιερό Προσκύνημα θα διατηθούν λεωφορεία. Στο Ιερό Προσκύνημα του Αγίου Ιγνατίου Ζόγκα Ελληνικού Άργους έχει αύριο προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί μια ενδιαφέρουσα ομιλία, την οποία θα πραγματοποιήσει ο συλλογιότατος μοναχός Πατήρ Νίκων, είναι της Ιεράς Καλύβης του Αγίου Σπυρίδωνος της Νέας Κήτης Αγίου Όρους, με θέμα «Η ζωή μετά την ζωή». Θεωρούμε ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία για τους χριστιανούς μας, εδώ της περιοχής μας, τους οποίους καλούμε να παρακολουθήσουν, και πρόκειται περί ενός ο ομιλητής μας είναι ένας αγιορείτης, σοφός διδάσκαλος της κατά Χριστόν ζωής. Όπως γνωρίζουν οι προσκυνητές μας, κάθε χρόνο το ΚΤΕΛ διαθέτει λεωφορείο, το οποίο θα φύγει 5 η ώρα από το ΚΤΕΛ Ναυπλίου, θα διέλθει μέσω Νέας Κίου και από τη Λαϊκή Αγορά Άργους για την παραλαβή προσκυνητών. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από την DR Τηλεόραση. Μην ξεχνάτε πως τα δελτία ειδήσεων της σταθμής μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε και από το www.drtv.gr. Περιμένουμε να μας ακολουθήσετε και στη σελίδα μας στο Facebook. Μείνετε κοντά μας, ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Επόμενη ενημέρωση στις 11 το βράδυ. Προς το παρόν, γεια σας. Μεζεδόκηπος. Ελληνικές αυθεντικές γεύσεις, ποιότητα, σταθερές και προσιτές τιμές σε ένα περιβάλλον ανανεωμένο με αυθεντικές εικόνες. Η αίθουσα διατίθεται για κοινωνικές εκδηλώσεις και συναιστιάσεις. Μεζεδόκηπος. Περουκά 2. Άργος. Και καλή σας απόλαυση. Η συνταγή δίνει τις κατευθύνσεις. Το μεράκι όμως και η αγάπη για δημιουργία είναι αυτά που κάνουν τη γεύση αξεπέραστη. Nanou Donuts. Όλα ξεκίνησαν πριν από 33 χρόνια και πλέον οι λιχουδιές μας έχουν γίνει συνήθεια. Κάθε μέρα ολόφρεσκα ντόνατς σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και πυροσκή πλούσια σε αυθεντικά ελληνικά υλικά και βέβαια σύμφωνα με όλες τις αρχές του HASP. Με βασική αρχή, ό,τι βάλεις θα βγάλεις, δημιουργούμε προϊόντα πρώτης ποιότητας και μοναδικής γεύσης. Nanou Donuts. 2,5 ώρες μοναδικής απόλαυσης από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 το βράδυ. Nanou Donuts. Όλα μας τα προϊόντα διατίθενται και για χονδρική πώληση. Άργους 19, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-22008. Από το 1979, κοντά σας. Για αύριο σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις, βαθμία θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες που κατά τόπους θα είναι έντονες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, νότιο-δυτικοί με έως ισχυροί.
Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα βόρεια από 12 έως 25 βαθμούς, στα δυτικά από 15 έως 25, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 13 έως 25 και στα νησιά από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο που βλέπονται νεφώσεις, βαθμία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν βροχές ή καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέτρη έως ισχυρή, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε τώρα τις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες στο νομό της Πελοποννήσου.